Στη μάχη του καθαρισμού πινακίδων σήμανσης έπεσαν μαθητές του 4ου Γενικού Λυκείου Σερών και μαθητές του 2ου ΕΠΑΛ. Πρόκειται για δράση της Τροχέας και του Δήμου Σερών στα πλαίσια της 10ης Πανελλήνιας Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας. Είναι μια εξαιρετική δράση, μια προσπάθεια η οποία εντάσσεται για πρώτη φορά μέσα στο σχέδιο δράσης του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Σερών. Αυτό όμως πρέπει να τονίσουμε, εκτός από το μήνυμα το ότι μια καθαρή σήμανση, μια πινακίδα σήμανσης είναι αυτή η οποία δημιουργεί ασφάλεια και σε αυτούς οι οποίοι οδηγούν το αυτοκίνητό τους αλλά και στους πεζούς και σώζει ζωές, εμείς θα πρέπει να τονίσουμε και την συνέργεια, τη συνεργασία που, των φορέων που έχουμε σε αυτή τη δράση. Και είναι και αυτό που αξίζει ένα άλλο μήνυμα. 50 μαθητές των δύο λυκείων θα εκπαιδευτούν από συνεργάτες του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς στην αφαίρεση σπρέι αυτοκόλλητων κτλ. Από πινακίδες σήμανσης που δημιουργούν κινδύνους σε οδηγούς και πεζούς. Στόχος η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση της σχολικής κοινότητας και των αυριανών ενεργών πολιτών για την οδική ασφάλεια. Πιστεύω ότι είναι πολύ χρήσιμο γιατί θα μάθουμε διάφορα πράγματα τέλος πάντων για το καθαρισμό πινακίδων και ότι θα βοηθήσουμε την πόλη βασικά. Μας αρέσει πάρα πολύ και γενικά χαιρόμαστε να βρισκόμαστε τέτοιες δράσεις, γενικά για το καλό της πόλης μας και ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας πρόσφερε η Τροχέα και γενικότερα. Οι καθαρές και ευδιάκριτες πινακίδες σήμανσης σώζουν ζωές, επιτρέποντας σε όλους μας να αντιδρούμε έγκαιρα και σωστά. Αυτό είναι το μήνυμα ζωής που θέλουν να περάσουν σε μικρούς και μεγάλους η Τροχέα Σερών και τα μέλη του Ινστιτούτου. Είναι πολύ σημαντικό οι πινακίδες αυτές να είναι καθαρές για να μπορέσει να βοηθάει και τους οδηγούς και τους πεζούς να διακρίνουν τα σήματα που έχει κάθε πινακίδα. Οπότε η καταστροφή τους είτε από αυτοκόλλητα είτε από γκράφιτι κανονικά θα έπρεπε να μην γίνεται, να μην υπάρχει.